μέτρηση των ψήφων και έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές, απόντες ήταν 5 βουλευτές. Υπέρ της υποψηφιότητας του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου ψήφισαν 233 βουλευτές. Υπέρ της υποψηφιότητας. Υπέρ της υποψηφιότητας του κυρίου Νίκου Αλιβιζάτου ψήφισαν 30 βουλευτές. Μουσική 32 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, από το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Και επομένως σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω την έγκριση της Βουλής, προκειμένου το Προεδρείο της Βουλής, εξ ονόματος ολόκληρου του σώματος, να επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή του. Παρέχει η Βουλή την σχετική αξιοδότηση. Επομένως, η Βουλή έδωσε την ζητηθήσα εξουσιοδότηση. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του θα δώσει ενώπιον της Βουλής τον οριζόμενο από το Σύνταγμα όρκο με την εκπνοή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας που απέρχεται. Θα παρακαλούσα το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Παρέχει η Βουλή την εξουσιοδότηση. Η Βουλή έδωσε την εξουσιοδότηση. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το Προεδρείο της Βουλής θα αναχωρήσει από τη Βουλή μετά την υπογραφή των σχετικών πρακτικών στις 10 παρατέταρτο προκειμένου να μεταβεί στο γραφείο του κυρίου Παυλόπουλου για να γίνει η σχετική ανακοίνωση του αποτελέσματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό δέχεστε να λύσουμε τη συνεδρίαση? Και με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.